Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ντέρμπι έχουμε μπροστά μας. Η River επιμένει Έντσο να Δίας, πουλήσει. Ναι. Επανήλθαμε. Εσείς δεν το θέλετε δηλαδή? Δεν νομίζω. Όχι, ε. Δεν ξέρω αν θα μπορεί, έχω πει ότι είναι ανοιχτό για το Γενάρη για αριστερό μπακ. Ναι. Να δούμε πώς θα πάει, πώς θα πάνε τα πράγματα με τον Πίλιο μέχρι τότε. Ούτε θέλω να αποκλείσω τον Δίας, απλά αυτά τα δημοσιεύματα, όπως ήταν και το καλοκαίρι με όλες τις ελληνικές ομάδες, αν θυμάστε, πλην ΠΑΟΚ νομίζω, και προφανώς επειδή θα ξέρανε τον Μπάμπα, ας πούμε, για όλες τις ελληνικές ομάδες είχε παίξει το καλοκαίρι πολύ, και για τον Παναθηναϊκό θυμάμαι και για την ΑΕΚ δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ δεν είχε ασχοληθεί το καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, δεν έχω δηλαδή συγκεκριμένη πληροφόρηση ότι αποκλείεται η ΑΕΚ να πάρει το Δίας. Απλά αυτό που λέω είναι ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα που λέει ότι ο Αλμέιδα είπε το ναι και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι έχει βάση. Ότι έχει βάση. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει βάση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας καινούριος αθλητικός διευθυντής που πιθανόν να έχει αυτός λύσεις για αριστερά μπακ που δεν γνωρίζουμε καν ποια μπορεί να είναι. Αν υπάρξει ανάγκη όντως το καλοκαίρι και ζητήσει και ο Αλμέιδα, το Γενάρη, τότε μπορεί να προχωρήσει, ναι. Mm-hmm. Για το καλοκαίρι, επειδή το είπα κατά λάθος πριν, το θεωρώ δεδομένο, έτσι, γιατί πιστεύω Χατζησαφή το καλοκαίρι θα αποχωρήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Έχουν επιστρέψει όλοι, να δούμε τι θα γίνει τώρα με την προπόνηση. Για τον Πινέδα και τον Κάλλες μιλάω, οι άλλοι δύο, ο Πιερό και ο Κοϊτά, προπονήθηκαν κανονικά και χθες. Ο Πιερό μάλιστα με πολύ λίγες ώρες στην Ελλάδα και με jet lag, παρόλα αυτά πήγε στο γήπεδο. Τώρα όπως βλέπετε είναι η φάση, ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα με τόσες λύσεις που υπάρχουν. Δεν χάνει κανείς προπόνηση. Οπότε προβλέπω και οι άλλοι δύο που λέω σήμερα με jet lag και με αυτά να προπονηθούν. Τώρα για την εντεκάδα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, να πούμε και τώρα που είναι Παρασκευή. Στην άμυνα η αλλαγή που μπορεί να υπάρξει είναι με ο Κουντή στη θέση του Κάλλεν, τη βλέπω πολύ πιθανή. Στο κέντρο πιστεύω ο Σιμάνσκι θα κρατήσει τη θέση του. Επειδή είναι παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, βλέπω και τον Πινέδα. Ο Περέρα βάσει εικόνα στα δύο προηγούμενα μάτς θεωρώ ότι είναι βασικός. Αλλά εδώ ας αφήσουμε μία, ξέρω εγώ, μήπως παίξει ο Ιούμπισιτς. Εξαρτάται η παρουσία του Περέιρα από το ενδεχόμενο παρουσίας του Πινέδα. Το λέω αυτό γιατί σαν ζευγάρι πήγανε πολύ καλά αυτοί. Ναι, σαν ζευγάρι πήγαν καλά, αλλά και ο Περέιρα ατομικά πήγε πολύ καλά. Ναι. Όπως και ο Πινέδα, αλλά έχουν και πολύ καλό το συνδυαστικό. Υπάρχει άλλη λύση, η άλλη ας πούμε περί πιθανότητα να παίξει ο Ιούμπισιτς με τον Περέιρα και να μην παίξει ο Πινέδα λόγω του ταξιδιού. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο αυτό. Τώρα για μπροστά ο Ελίασον πιστεύω θα είναι, γιατί εντάξει δεν είναι σε πολύ καλή φόρμα τα τελευταία μάτς, τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά εντάξει είναι ένας παίχτης που και αμυντικά βέβαια και ο Άμραμπατ είναι στο αμυντικό κομμάτι καλά. Ο ΠΑΟΚ το αριστερό του μπάκο, ο Μπάμπα είναι ένας παίχτης που είναι πολύ σημαντικός στο επιθετικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Οπότε το βλέπω, ο Κοϊτά νομίζω πάει καλά. Και στην κορφή πιστεύω είναι φαβορή ο Γκαρσία. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και ο Πάγκος βέβαια, έτσι. Δηλαδή Λαμέλα Μαρσιάλ πιθανόν να είναι. Και μπορεί και να τους δούμε. Δηλαδή μπορεί και το Μαρσιάλ να το δούμε για κάποιο διάστημα. Ο Μαρσιάλ μπορεί να παίξει, ας πούμε να μπει στη θέση του Γκαρσία αν παίζει. Ή μπορεί να μπει και αριστερά στη θέση του Κοϊτά. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στην καριέρα του αριστερά. Ή να συγκλίνει προς τα μέσα. Ή μπορεί να παίξει σε σχήμα με δύο σεντερφόρ αν χρειαστεί μες στο παιχνίδι. Βεβαίως. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Επίσης μπορεί να, αν ο Μιγέντο δεν έχει καλή εξέλιξη στο μάτς, να δούμε και τον Πιερό μέσα και τον Γκαρσία και τον Κοϊτά. Δηλαδή, και τον Μαρσιάλ. Δηλαδή αριστερά Μαρσιάλ, δεξιά Γκαρσία, όπως έπαιξε για λίγο. Αυτό είναι λίγο... Είναι extreme, ναι. Αλλά λέω σε ειδικές καταστάσεις. Ναι. Για ειδικές καταστάσεις. Αυτά έχουν μείνει, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για κάποια VIP που είχαν μείνει, το 250 ευρώ. Να υπενθυμίσω ότι η μεταβίβαση εισιτηρίων γίνεται κανονικά.
Δηλαδή όποιος θέλει να μεταβάσει τα διαρκείας μπορεί να το κάνει και μετά το παίρνει πίσω. Επειδή με είχε ρωτήσει και ένας φίλος χθες, να πω ότι δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι για εισιτήριο που μεταβιβάστηκε εννοείται ότι δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Έτσι, κάρτα φίλου ΑΕΚ τέλος πάντων, γιατί έχει ήδη πληρωθεί. Είναι πάνω στο εισιτήριο, ναι. Είναι πάνω στο εισιτήριο. Και να πω ότι παιδιά πάνω από 2 ετών, επίσημα, έτσι, δεν λέω τέτοιο, επίσημα για παιδιά πάνω από 2 ετών απαιτείται εισιτήριο. Δεν υπάρχουν παιδικά εισιτήρια, μόνο παιδικά διαρκείας είχαν βγει. Και επίσης και τα παιδικά εισιτήρια θέλουν, και τα εισιτήρια συγγνώμη παιδιών, θέλουν και αυτά κάρτα φίλου ΑΕΚ για να αγοραστούν. Αυτά. Έτσι το λέω. Και για το μέλλον βέβαια, γιατί τώρα δεν υπάρχουν έτσι καλλιώς εισιτήρια. Απλά. Παρά μόνο VIP. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Ωραία φίλε. Εντάξει κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.